Α, τέτοια, εγώ είμαι εντελώς πατρόνα. Δηλαδή αποκαλυπτική. Πάρα πολύ αποκαλυπτική. Όσο πιο αποκαλυπτική θα είμαστε όλοι γίνεται και πολύ σεξ. Πότε θα γίνει αυτό, έτσι για να είμαστε και από κοντά κι εμείς να... Θα ξεκινήσουμε πρόβες τώρα, τέλος του μήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε πω και λίγο τώρα στα δυσάρεστα. Μάθαμε βεβαίως έτσι ότι έχεις χωρίσει πρόσφατα, γιατί το ανέφερες κιόλας σε μια συνέντευξή σου. Ναι. Πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες, ναι. Πού το ξέρεις? Εντάξει. Χώρισα πριν 6 μήνες, εντάξει, όπως χωρίζουν όλες τώρα, είναι της μόδας. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Στις αρχές δεν ένιωθα και τόσο καλά. Γιατί θυμάμαι ότι μιλούσες για τον σύντροφό σου επανειλημμένα, δηλαδή σε άκουσα πολλές φορές να μιλάς με πολύ όμορφα για τον σύντροφό σου. Ναι, δεν το εκτίμησαν ιδιαίτερα. Anyway, εντάξει, δεν ήταν άνθρωπος, δεν ήταν έτοιμος για οικογένεια. Γιατί όμως? Βιάστηκε, νόμιζε πως ήταν, αλλά δεν ήταν. Δεν ήταν έτοιμος, ε? Δεν ήταν έτοιμος. Για τη συμβίωση ή για το ήταν παιδί? Ανώριμος. Ήταν σχετικά ανώριμος. Και στην πορεία το κατάλαβε και ο ίδιος. Εγώ καθώς μεγαλώνω, γίνομαι όλο και πιο σοφή, καταλαβαίνω και περισσότερο τι θέλω πραγματικά. Και οι δύο είχαμε λάθος, δεν είμαι αμέτωχη. Όπως σε κάθε σχέση και οι δύο φταίνε, ποτέ μόνο ένα. Αλλά στις αρχές, εντάξει, ήμουν λίγο στενοχωρημένη γιατί είναι και το μωρό. Μετά όμως μου πέρασε. Είχατε τσακωμούς δηλαδή, είχατε διαφωνίες πολλές? Ξέρεις κανένα ζευγάρι που να μην διαφωνεί και να τσακώνεται? Ναι, υπάρχουν όμως και τα πολύ έντονα, υπάρχουν και τα μέτρια, τέλος πάντων. Είχαμε και πολύ έντονους καυγάδες και μετά το make-up ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μ' άρεσε. Μάλιστα. Και κατάλαβε. Κατάλαβα. Απλά δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, ό,τι θες. Υπήρξε βία δηλαδή, υπήρξε βία. Εδώ κάτω ένα μπάτσο. Μετρά. Γελάω κιόλας, συγγνώμη, αλλά εντάξει. Αφού γεια. Εντάξει, στις αρχές επιδέξαμε λίγο. Με 1-2 μήνες, μετά Γιάννα. Μια χαρά. Και στην πορεία, ο χρόνος ο καλύτερος γιατρός, στην πορεία καταλαβαίνεις ότι ό,τι γίνεται σε αυτή τη ζωή έχει κάποιο λόγο που γίνεται. Και δεν μετανιώνω για τίποτα. Ήμασταν 6 χρόνια μαζί. Χαίρομαι για όσα έγιναν, καλά-κακά, γιατί με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Ήταν ο καλύτερος μου δάσκαλος. Με δίδαξε πάρα πολλά πράγματα και με ετοίμασε για τον επόμενο που θα είναι πολύ τυχερός. Μάλιστα. Τι.